Αγαπητέ συνάδελφοι, αγαπητοί φίλοι, βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή. Η κυβέρνηση, υλοποιώντας τη δεσμεύση των μνημονίων, την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης του ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ, μια πολιτική που στηρίζει τα μεγάλα συμφέροντα και διαλύει τα κοινωνικά αγαθά, κλείνει τα νοσοκομεία, κλείνει τα δημόσια σχολεία, στέλνει στους σχολάρχες των ιδιωτικών ΕΕΚ τα παιδιά των εργαζόμενων, εμπορευματοποιεί τα κοινωνικά αγαθά της παιδείας και της υγείας, κλείνει υπηρεσίες στους δήμους, διαλύει οικονομικά και θεσμικά την τοπική αυτοδιοίκηση, παραδίδει σημαντικούς τομείς στους ιδιώτες. Η βάρβαρη πολιτική της συνεχούς ατέλειωτης λιτότητας για τον λαό μας συνεχίζεται. Η επίθεση στα δικαιώματα των εργαζομένων δεν έχει τέλος. Οι συλλογικές συμβάσεις διαγράφονται. Οι ελαστικές σχέσεις εργασίας στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα φουτώνουν. Η εκμετάλλευση των εργαζόμενων χτυπάει κόκκινο. Οι απολύσεις στην ημερήσια διάταξη. Η τεράστια ανεργία και το 1,5 εκατομμύριο άνεργοι συνάνθρωποι μας είναι το σύγχρονο δράμα, το σύγχρονο έγκλημα ενός συστήματος που έχει ως υπέρτατη αξία το κέρδος του έχει τον άνθρωπο. Η κυβέρνηση και η Τρόικα διαλύουν τα κοινωνικά αγαθά στη χώρα μας. Διαλύουν το δημόσιο τομέα, τα σχολεία, τα νοσοκομεία. Οι διαθεσιμότητες απολύσεις στο δημόσιο, η διάλυση δημόσιων οργανισμών και χιλιάδες απολύσεις εργαζόμενων όπως την ΕΡΤ, όπως αυτές που ετοιμάζονται στα μετικά συστήματα. Χιλιάδες εκπαιδευτικοί, χιλιάδες σχολικοί σύμβουλοι, χιλιάδες εργαζόμενοι στα πανεπιστήμια, χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι βρίσκονται σε διαθεσιμότητα και απολύονται. Η κυβέρνηση και η Τρόικα αντιμετωπίζουν τους εργαζόμενους σαν αριθμούς, σαν κεφάλια που πρέπει να κατατομηθούν. Είναι κυνηγοί κεφαλών, η πολιτική τους δολοφονεί. Στη δημόσια εκπαίδευση η επίθεση είναι χωρίς έλεος και χωρίς τέλος. Συνεχίζει δραματικές περικοπές στα δημόσια σχολεία. Κάθε Σεπτέμβρη χειρότερο από τον προηγούμενο. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 16.000 λιγότεροι εκπαιδευτικοί από τον Ιούνιο, το 20% του δυναμικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Κάθε ένας λιγότερος εκπαιδευτικός σημαίνει ότι θα λείψει από τον μαθητή και την οικογένεια κάποια αντίστοιχη εκπαιδευτική υπηρεσία. Σημαίνει ότι δεν θα βρει το σχολείο του και την ειδικότητα που επέλεξε να σπουδάσει ο μαθητής, το τμήμα που δικαιούται να έχει. Σημαίνει λιγότερα σχολεία, λιγότερη εκπαιδευτική, περισσότεροι μαθητές στην τάξη. Όταν μένουν στην τάξη, γιατί ο νόμος για το Λύκειο που ψηφίστηκε αυτές τις μέρες στη Βουλή προωθεί με την καθιέρωση ενός τριετούς εξεταστικού μαραθώνιου να εξωθήσει τα παιδιά έξω από το σχολείο ή στα φροντιστήρια ή στη φτηνή κατάρτιση και τη μαθητεία, δηλαδή την απλήρωτη ανασφάλιστη εργασία ανηλίκων. Πρέπει να βάλουμε φρένο σε αυτή την πολιτική. Πρέπει να βάλουμε φρένο στις επιδιώξεις τους. Να τους ανατρέψουμε με τους αγώνες μας. Να αναγωνιστούμε με μεγαλύτερο δυναμισμό, με μεγαλύτερο συντονισμό όλοι οι εργαζόμενοι στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Οι εκπαιδευτικοί, ξεκινάμε σήμερα ένα μεγάλο αγώνα διάρκειας, μια απεργία διάρκειας που τη φοβόνται, την τρέμουν, γι' αυτό βγαίνουν στα καλάνια και λένε διάφορα. Δεν θα αντέξετε, μας λένε. Δεν υπάρχουν προβλήματα, μας λένε. Τους απαντάμε με αυτό που γίνεται σήμερα, με τη μεγάλη συμμετοχή του πάνω από 90% των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας σε απεργία, με τις μαζικές διαδηλώσεις που θα κατακλείσουν τη χώρα από σήμερα, με τις καταλήψεις που θα ξεκινήσουν αύριο, με τις νέες διαδηλώσεις που θα γίνουν Τετάρτη, με όλο τον ειδό της κινητοποιήσης που θα γίνουν τις επόμενες μέρες. Τώρα ήρθε η ώρα να τραπεί αυτή η πολιτική, πριν αυτή η πολιτική μας διαλύσει, πριν διαλύσει την κοινωνία. Ενωτική, δυναμική αγώνες διάρκειας όλων των εργαζομένων. Καλούμε όλα τα συνδικάτα να μπούμε μαζί σε αυτόν τον αγώνα, σε αυτόν τον δυναμικό αγώνα, μέχρι να ανατραπεί η πολιτική της κυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης του ΔΝΤ. Να ανατραπεί λοιπόν η κυβέρνηση και κάθε κυβέρνηση που θα κάνει αυτή την πολιτική. Είναι η ώρα λοιπόν του διαρκούς ατέλειωτου αγώνα μέχρι να ανατρέψουμε αυτή την πολιτική. Γεια σας.